Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πλευρό σας. Και εδώ, σήμερα, έξω από τη Βουλή, την ώρα που συζητιέται αυτή η κατάπτυστη τροπολογία έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση, που έφερε ο Σταϊκούρας, ο Χατζιδάκης και ο Σκρέκας και βάζει να την ψηφίσει η πλειοψηφία της κυβέρνησης στη Βουλή, θα μας βρουν απέναντι. Καταθέσαμε ήδη για την τροπολογία αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Όποιος απόψε από τους βουλευτές της κυβέρνησης ψηφίσει αυτή την τροπολογία έκτρωμα, θα γραφτεί στα μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας αυτού του τόπου. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο έχουν δώσει την ψυχή τους, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν δώσει τη ζωή τους σε αυτό το εργοστάσιο, σε αυτά τα μεταλλεία. Είναι μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη. Και θα πρέπει να στηριχτεί, να εξυγχρονιστεί, να μην υπάρξει καμιά απόλυση, όλοι οι εργαζόμενοι να είναι μέσα στις δουλειές τους και με τις αποζημιώσεις 100% μαζί με τους μισθούς, τα επιδόματα και όσα αυτά που τους χρωστάνε. Αυτά είπαμε πριν από λίγο μέσα από το βήμα της Βουλής. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και μέχρι το τέλος θα βρίσκεται στο πλευρό σας. Δεν υπάρχει δρόμος για πισωγύρισμα. Πρέπει εδώ και τώρα να αποσύρει η κυβέρνηση αυτή την τροπολογία έκτρωμα. Γεια σας, καλή νίκη, με επιτυχία, με δύναμη στους αγώνες. Ό,τι και να κάνουν, να ξέρετε, εσείς είστε ήδη νικητές. Ψηλώσατε το πόη της Ελλάδας, το πόη όλης της εργατικής τάξης, όλου του ελληνικού λαού, με αυτό το τεράστιο αγώνα που δώσατε, που δίνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα για σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία.